Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το φωτιστικό της Blitzschool PWLT1. Το συγκεκριμένο το έχω δει εδώ και αρκετό καιρό από διάφορους Έλληνες YouTuber και όχι μόνο και το ήθελα. Το ήθελα κυρίως για να το χρησιμοποιήσω για μελέτη και για να το βάλω πάνω στον πάγκο στον οποίο θα κάνω διάφορες επισκευές. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετές λειτουργίες οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες και υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα ένα μοντέλο το οποίο υποστηρίζει και wireless charging, το οποίο δυστυχώς δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω και έτσι κατέληξα σε αυτό. Πρόσφατα επικοινώνησαν μαζί μου από την Blitzschool και με ρώτησαν αν θα ήθελα να δείξω κάτι από το site τους, από αυτά που πουλάνε μέσα από το Amazon ή από το Banggood. Μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις καταλήξαμε σε αυτό και σε μερικά ακόμα πραγματάκια που θα δείτε στον καιρό τους. Το συγκεκριμένο υποστηρίζει ότι είναι flicker free, bright natural lighting, το οποίο υποστηρίζει δηλαδή ότι έχει φυσικό φωτισμό, λογικά γύρω στα 4000 Kelvin πρέπει να είναι το φως του, φαντάζομαι. USB 2.1 smart charging port έχει επάνω προκειμένου να φορτίζεται γρήγορα συσκευές, κινητά. 15W high efficiency LED είναι η λάμπα του και περιστρέφεται 360 μοίρες. Το συγκεκριμένο από ό,τι βλέπω μπορεί να είναι 5W 2.1 για να φορτίζει smartphone, έχει εδώ πάνω τις προδιαγραφές, το USB charger, όλα αυτά που είπαμε, dimmable, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε το φωτισμό του και περιστρέφεται, τα έχει και εδώ πάνω. Από το πλάι, να σας εστιάσω για να δείτε καλύτερα, βλέπουμε τις διάφορες επιλογές. Έχει read mode, study mode, relax mode και sleep mode και ανάλογα με τα 5 βήματα πόσους συνδυασμούς μπορείς να κάνεις. Οπότε έχουμε 20 πιθανούς συνδυασμούς ανάλογα με την ένταση του φωτός. Η πιο μεγάλη ένταση είναι από ό,τι βλέπω στο study mode, στο step 5 που είναι 1300 lumen, φαντάζομαι, lux. Γιατί δεν είναι lumen και lux, anyway. Επίσης, όπως βλέπετε, έχει εδώ πάνω τα read mode, study mode, relax mode και sleep mode, εντάξει, τα 4 mode στα οποία έρχεται. Και για να δούμε τι άλλο έχουμε, εντάξει, το όνομα, το μοντέλο BWLT1, desk lamp, ναι, λευκού χρώματος, το οποίο ταιριάζει και με το γραφείο μου αρκετά. 240V, ωραία, και οι διαστάσεις του είναι 17x18x46 εκατοστά, 1 κιλό και 250 γραμμάρια. White, έχει ευρωπαϊκή μπρίζα, υπέροχα. Έχει κάτι άλλο. Α, από εδώ από πίσω έχουμε τα διάφορα mode. Έχουμε step 5 βημάτων, όπως σας είπα, dimming control. Έχουμε eye care, shadow, UV and flicker free, ωραία. Προστατεύει και τα μάτια και δεν έχει UV ακτινοβολία. Έχουμε τα modes εδώ πέρα, το φορτιστή από το πλάι και την περιστροφή του. Είναι αρκετά μεγάλο, μην το βλέπετε έτσι μικρό. Οι διαστάσεις είναι αρκετά μεγάλες. Το συγκεκριμένο σας λέω το έχω δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το μεταξύ, το unboxing γίνεται πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού, το οποίο μου άρεσε. Και πείτε μου αν θα θέλατε να βλέπετε και άλλα unboxing εδώ πάνω. Έχουμε την κεντρική μονάδα, αν θα το έθετα έτσι, μέσα στο κουτί. Διάφορα χαρτονάκια. Εδώ πέρα είναι ο φορτιστής του. Ευρωπαϊκή πρίζα. Ωραία. Το οποίο φαντάζομαι το jack είναι αρκετά γνωστό, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να βάλουμε και από άλλα τροφοδοτικά, φαντάζομαι. Αλλά προς το παρόν θα δουλέψει με αυτό, εκτός και αν υπάρξει πρόβλημα, που δεν νομίζω. Έχουμε ένα πανάκι, το οποίο πρώτη φορά το βλέπεις στο φωτιστικό, για να καθαρίζεις το φωτιστικό σου, προφανώς για να μην αφήνει δαχτυλιές. Διάφορα user manual για να σου λέει πώς να το λειτουργήσεις χωρίς να έχεις κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα. Και αυτό, να φανταστώ, είναι η εγγύηση, κάποιες βασικές πληροφορίες για την Blitzschool, την ξέρετε όλοι πλέον μετά από τόσο καιρό. Έχουμε επίσης η βάση, η οποία βάση είναι αρκετά στιβαρή. Κάτι μεταξύ μέταλλο, ναι. Από κάτω βλέπουμε τις πληροφορίες. Ωραία, αυτά που έχουμε, luminous flux, μέχρι πόσες ώρες έχεις διάρκεια ζωής η λάμπα, κάτι το οποίο νομίζω ενδιαφέρει αρκετούς, είναι 50.000 ώρες, ελπίζω ότι δεν θα πεθάνει σύντομα. Βασικά 50.000 ώρες, καλά είναι, εντάξει.
Δεν ξέρω αν αλλάζει. Θα το τσεκάρω καλό κάποια στιγμή. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει η βάση του. Είναι dust free. Στο άλλο μοντέλο, αν δεν κάνω λάθος, και διορθώστε με αν ξέρετε κάτι παραπάνω, αλλά νομίζω στο άλλο ένα μοντέλο που σας είπα πριν, εδώ πάνω υπάρχει επιφάνεια για να φορτίζει τα σήματα του κινητό, το οποίο είναι πολύ βολικό, αλλά προς το παρόν δεν το διάλεξα γιατί δεν μου χρειάζεται. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, η βάση αρκετά βαριά και στιβαρή, και έχουμε από κάτω και αυτό το οποίο φαντάζομαι θα μπαίνει από την κάτω πλευρά για να βιδώνει όλο το σύστημα. Δεν έχει κάτι άλλο και είναι πάρα πολύ εύκολη από ό,τι μπορώ να καταλάβω η σύνδεσή του. Εν τω μεταξύ είναι κάτι το οποίο αρέσει σε όλους, το να βγάζουμε τις ζελατίνες. Είναι πολύ όμορφο. Τώρα θα γίνει το βίδωμά του επάνω στη βάση, η οποία φαντάζομαι θα πρέπει να... Α, βασικά μπαίνει αυτό, ωραία. Μισό λεπτάκι να το κλείσω για να μην το χτυπήσω. Μπαίνει αυτό, ναι, και πάει από κάτω βιδωτό αυτό εδώ. Το οποίο η αλήθεια είναι θα το ήθελα καλύτερο υλικό, να μην είναι τουλάχιστον πλαστικό, να είναι έστω μεταλλικό, αλλά ελπίζω ότι θα κρατήσει και δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Προφανώς είναι για να επιτρέπει την περιστροφή κατά 360 μοίρες, αυτό εννοούσαν φαντάζομαι. Εντάξει, το ασφάλισα, θέλω να πιστεύω. Δεν περιορίζει την περιστροφή, ναι. Α, ωραία. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι μέχρι 180 μοίρες όπως το βλέπω εγώ. Ελπίζω, α, βασικά νομίζω, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, όπως βλέπω, μάλλον αυτό εδώ, για να το περιστρέψουμε, ναι, αυτό εδώ είναι 360 μοίρες, δεν το λες. Τώρα το τι περιστρέφεται 360 μοίρες δεν μπορώ να καταλάβω, είναι η αλήθεια. 360 μοίρες δεν περιστρέφεται τίποτα. Τέλος πάντων, κινέζικο marketing. Και πάμε να το δούμε πάνω στο γραφείο, να δούμε πώς θα είναι. Τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω, νομίζω ότι, εν τω μεταξύ παίρνετε μια γεύση από το σαλόνι πώς είναι. Τουλάχιστον μπορεί να μαζευτεί, ώστε να μην πιάνει χώρο. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Και μπορώ να πω ότι μ' αρέσει. Οπότε πάμε να το δούμε πώς θα σταθεί πάνω στο γραφείο και πώς θα είναι το φως του. Και κάπως έτσι είναι εξ αποστάσεως η λάμπα. Μπορώ να πω ότι μ' αρέσει αρκετά το πώς είναι στημένη και το πώς λειτουργεί. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πιάνει χώρο, αλλά το καλό είναι ότι μπορείς τουλάχιστον να τη διπλώσεις και να περιορίσεις λίγο το χώρο με τον οποίο επεκτείνεται η λάμπα. Το φως της είναι αρκετά ικανοποιητικό. Να κλείσω εντελώς τα φώτα στο δωμάτιο για να δείτε πώς είναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο λίγο φως από το παράθυρο και το φως της λάμπας είναι αρκετά ικανοποιητικό. Αυτές λοιπόν είναι οι επιλογές που έχουμε, τα mode, sleep mode, relax mode, study mode και read mode, στα οποία μπορείς να αυξομοιώσεις την ένταση προφανώς. Το είχα στο χαμηλότερο read mode, το οποίο είναι αρκετά χαμηλό σε ένταση. Μπορεί να αλλάξει ο φωτισμός της, η έντασή της, ανάλογα με το πώς επιλέγεις να το χειριστείς. Έχουμε εδώ πέρα το off. Να βάλουμε σε εδώ πάνω. Νομίζω το καλύτερο που είδα είναι το read mode, το πιο δυνατό. Αν και πριν έλεγε ότι, από ό,τι κατάλαβα σε Lumen, αλλάζει και η χρειά από όσο βλέπω του φωτισμού. Έχουμε εδώ πέρα 60 λεπτά, από ό,τι καταλαβαίνω μπορεί να κλείσει σε, αν το ενεργοποιήσω σε 60 λεπτά φαντάζομαι. Μ' αρέσει γιατί έχει επιλογές. Να σας δείξω κιόλας. Είναι αρκετά όμορφο. Αρκετά όμορφο και αρκετά πρακτικό θα το έλεγα. Μπορείς να το βάλεις στο γραφείο σου άνετα, να πιάσει λίγο χώρο όπως βλέπετε.
Εν τω μεταξύ, παίρνετε μερικά sneak peek του σπιτιού. Ακόμη δεν έχει τελειώσει, αλλά τυπικά σε αυτό εδώ το πράγμα που βλέπετε, μάλλον θα γίνονται ή επιδιορθώσεις, φαντάζομαι, και διάφορα βίντεο που θα σας κάνω tutorial. Anyway, γενικά μου αρέσει. Μ' αρέσει η τιμή της, να σου πω την αλήθεια, δεν την έχω τσεκάρει. Πρέπει να είναι γύρω στα 28-27. Νομίζω ότι είναι ok. Συν ότι άμα βάλεις ότι έχει και το φορτιστή, οπότε μπορείς να συνθέσεις ένα μικρό καλώδιο και να φορτίζεις το κινητό σου, νομίζω ότι είναι μια χαρά εναλλακτική και αρκετά καλή επιλογή. Εγώ καλό κακό θα σας έχω τα link κάτω στην περιγραφή αν θέλετε να τσακάρετε. Αυτό ήταν. Νομίζω ότι το εγκρίνω και μ' αρέσει κιόλας και μ' αρέσει πάρα πολύ, ειδικά και το χρώμα ταιριάζει πάρα πολύ όμορφα και το φως είναι ok, ίσως για να κάνω κάποιο τύπου unboxing, το οποίο θα μου άρεσε να κάνω κάποιο unboxing σε αυτή την επιφάνεια, θα το δούμε στον καιρό. Αυτή είναι η λάμπα της BlizzCool, λοιπόν, τουλάχιστον ένα από τα δύο μοντέλα που έχω δει. Να έχετε μία όμορφη μέρα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, παιδιά. Γεια σας!